Στο Apollo Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Κένταυρο Βρυλισσίων. Ο Κένταυρος Βρυλισσίων μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για την πορεία μέχρι στιγμής του Κένταυρου στο πρωτάθλημα, έναν εκ των δυο, γιατί στο τιμόνι του Κένταυρου είναι και ο Γιώργος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Τσομπανάκη. Σήμερα έχουμε έναν από τους δυο, τον Γιώργο Τσομπανάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κρατές. Και τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος είναι στην τριάδα των αρχηγών, τον Κώστα Κουλιούρη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, δυστυχώς τα λέμε μέσω Skype, λόγω της καραντίνας. Δεν μπορούμε να τα πούμε στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα όλο αυτό και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Coach, τα είχαμε πει στο γήπεδο, αν θυμάμαι καλά, στην προετοιμασία. Και δυστυχώς τα λέμε μέσω Skype. Δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να συνηθίσουμε. Πρέπει να υπακούσουμε αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί και να περιμένουμε να δούμε πότε θα βγούμε και αν θα είναι στις 30 του μήνα που λένε οι ειδικοί ότι θα φύγουμε από την καραντίνα. Κώστα, πω είναι δύσκολο, έτσι, όλο αυτό. Δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να είσαι με την ομάδα, να κάνεις την προπόνηση. Είναι δύσκολο, ναι. Δυστυχώς πρέπει να συμπεριλάβουμε τις συνθήκες. Πρέπει να προσπαθήσουμε και μόνοι μας όσο γίνεται να κρατηθούμε σε μια κατάσταση, αν καταφέρουμε στις 30 του μήνα να επιστρέψουμε. Αλλά ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Το έχουμε ξανακάνει βέβαια. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Λοιπόν, Γιώργο, μέχρι στιγμής στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει έχετε γνωρίσει 3 φορές την ήττα και έχετε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Για πες μου έτσι για τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν είμαστε ικανοποιημένοι για τη συγκομιδή των βαθμών. Βάσει της εικόνας που έδειξε η ομάδα, θεωρούμε εγώ και ο συνεργάτης μου ότι η ομάδα μπορούσε να είχε τουλάχιστον 3 βαθμούς ακόμα. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε καλύτερη πορεία από την περσινή, αν καταφέρουμε και ολοκληρώσουμε τα πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερη πορεία από την περσινή. Η ομάδα αποτελείται από νεαρά παιδιά από την Ακαδημία μας, που αυτό δίνει ένα παραπάνω κίνητρο στα παιδιά να παλεύουν τον κάθε αγώνα για τον Κένταυρο. Και το βλέπω σε κάθε παιχνίδι, το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι αυτό. Θεωρώ ότι η συγκομιδή αυτή θα μπορούσε να ήταν 3 βαθμοί παραπάνω. Κώστα, η δική σου άποψη. Θα συμφωνήσω με τον coach, ναι. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και καλύτερα. Ωστόσο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές φορές μπορεί να είσαι καλύτερος να χάσεις, άλλες φορές μπορεί να είσαι χειρότερος να κερδίσεις, να πάρεις ένα βαθμό. Αλλά ναι, πιστεύω και εγώ, όπως είπε και ο coach, ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα από πέρυσι, εφόσον ολοκληρωθεί και η σεζόν. Γιώργο, στα τελευταία 2 παιχνίδια έχετε ίδιο σκορ. 2-2 με μικρασιατικό έξω, 2-2 με χολαργό μέσα. Και με τον ίδιο τρόπο, Τάσο, και με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, με το μικρασιατικό ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και με το χολαργό ισοφαρίσαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Την πίκρα που πήραμε στο παιχνίδι με το μικρασιατικό, δυστυχώς την ένιωσε ο χολαργός με εμάς στο τελευταίο παιχνίδι με τον Κένταυρο μέσα σε εμάς. Είναι αυτό που είπε και ο Κώστας προηγουμένως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
πώς ήταν το παιχνίδι με το Χολαργό, μια που ήταν και η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα το 2-2? Κοιτάξτε, θεωρώ βάσει της εικόνας, θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ο Χολαργός ήταν καλύτερος. Είχε τις ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο εμείς με την πλάτη στον τοίχο, γιατί ήμασταν πίσω στο σκορ, έπρεπε να κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε το εισβάλλοντας μας αποτέλεσμα. Προερχόμασταν από μια καλή εμφάνιση στο μικρασιατικό, αλλά άτυχο αποτέλεσμα και αυτό μας είχε πεισμώσει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά βγάλανε ψυχή και γι' αυτό και βγήκε μέσα στα τελευταία φάση του αγώνα, δηλαδή να ισοφαρίσουμε και να κάνουμε το 2-2. Το θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Κώστα, για το παιχνίδι με το Χολαργό. Όπως είπε και ο κόουτς, ναι, ήμασταν πεισμωμένοι από το προηγούμενο παιχνίδι. Ισοφαριστήκαμε σε μια φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και όπως λέγαμε και μέσα στη εβδομάδα, θέλαμε πολύ το παιχνίδι με το Χολαργό. Το πρώτο ημίχρονο δεν μας βγήκε. Στο δεύτερο μπήκαμε, το παλέψαμε. Καταφέραμε, ισοφαρίσαμε ουσιαστικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Και όπως λέγαμε και όλη τη βδομάδα, προσπαθούσαμε να τα δώσουμε όλα, αφού θα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, χωρίς να ξέρουμε πότε θα ξεγυρίσουμε πάλι. Γιώργο, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα χωρίς παρουσία φιλάθλων? Τι εικόνα σχημάτισες? Κοιτάξτε, είναι άσχημο, είναι πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο αυτό, γιατί εμείς οι προπονητές μπορεί να δίνουμε ρυθμό στους παίχτες όλη την εβδομάδα και στο παιχνίδι, αλλά οι φίλαθλοι είναι αυτοί που κατά τη διάρκεια του αγώνα θα δώσουν το κάτι παραπάνω να βοηθήσουν την ομάδα αυτή που υποστηρίζουν. Θεωρώ ότι οι φίλαθλοι πρέπει να υπάρχουν στα γήπεδα και μάλιστα και από τις δύο ομάδες πρέπει να υπάρχουν φίλαθλοι στα γήπεδα, χωρίς να υπάρχουν οι φασαρίες και να παροτρύνει κάθε ομάδα φιλάθλων να παροτρύνει την ομάδα του. Είναι ο 12ος παίκτης που λέμε. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δηλαδή βλέπω τώρα και παιχνίδια εδώ στην Ευρώπη ή ακόμα και το δικό μας, το ελληνικό πρωτάθλημα. Έβλεπα τώρα πριν λίγο τον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο. Ήταν σαν μια προπόνηση. Σαν ένα οικογενειακό διπλό. Δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω είναι ανούσιο. Δεν έχει ουσία το ποδόσφαιρο έτσι. Κώστα, εσύ που είσαι και ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Οι φίλαθλοι βοηθάνε πολύ. Είτε μπορεί να σε βοηθήσουν άμα είσαι εντός έδρας, είτε άμα είσαι εκτός μπορούν να σε κάνουν να μην αποδώσεις όπως θα μπορούσες. Είναι σημαντικό και πρέπει να είναι στα γήπεδα επάδει, αλλά εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Γιώργο, ήσουν αρκετά χρόνια στο χώρο της Εψανά, στο πρωτάθλημα της Εψανά. Φέτος ήρθες στο πρωτάθλημα της Έψα. Ποιες είναι οι διαφορές, τι έχεις δει μέχρι στιγμής σε 7 πρώτες αγωνιστικές, συγκρίνοντας το πρωτάθλημα της Εψανά με το πρωτάθλημα της Έψα? Κοιτάξτε, εγώ είναι και ο λόγος που ήθελα να έρθω στην Αθήνα να δουλέψω. Η Αθήνα, όπως είχαμε πει και στην προετοιμασία που είχαμε μιλήσει, έχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή, η κάθε ομάδα έχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή παικτών να μπορέσει να διαλέξει και να στελεχώσει το ρόστερ της. Ξεκινώντας από τις ακαδημίες, δηλαδή η K18, ας πούμε, μια ομάδα που είναι στην Αθήνα μπορεί να αποτελείται από 25-30 παιδάκια. Η K18 της Κερατέας, ας πούμε, μπορεί να έχει 10 παιδάκια, 11. Είναι πολύ μικρότερη η δεξαμενή που παίρνουν η Ανατολική Αττική, οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής από ό,τι της Αθήνας. Και αυτό δίνει ένα κίνητρο στις ομάδες, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές στις αντρικές ομάδες. Βλέπετε, ας πούμε, στην Κεσαριανή, τώρα που κατάγομαι για από εκεί, υπάρχουν 4 ομάδες. Και υπάρχει πλειάδα παικτών, γιατί μπορεί να πάρει παίκτη από το Βύρονα, από το Αηλίσια, από τον Ημιτό. Είναι κοντινές περιοχές με πολύ κόσμο, από το Παγκράτη, που μπορεί να μαζέψει. Ενώ στην Ανατολική Αττική είναι δύσκολο. Τι να μαζέψει τώρα το Καπανδρίτη, τι να μαζέψει τώρα ο Διόνυσος, καταλάβατε, είναι περιοχές που είναι απομακρυσμένες. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό όταν υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή, φυσικά οι προπονητές μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερες επιλογές παικτών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα κλικ πιο
ποιοτικό το ποδόσφαιρο της Αθήνας από ό,τι της Εψανά. Κώστα, εσύ πόσα χρόνια είσαι στον Κένταυρο Βρυλισσίων? Τώρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει φέτος να είναι ο 11ος χρόνος, νομίζω. Είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Είσαι από τους παλιούς της ομάδας, ναι, δηλαδή. Ναι, από τους πιο παλιούς, ναι. Για πες μου το ρόστερ του Κένταυρου. Είναι έμπειροι και νεαροί παίκτες? Ποιοι είναι οι έμπειροι, ποιοι είναι οι παλιοί? Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλούς νέους παίκτες και από την ΚΑΠΑ 18 και τα παιδιά που ήρθαν είναι κατά κύριο λόγο μικρή σε ηλικία. Οι μεγάλοι παίκτες στην ουσία είναι 3-4, οι οποίοι είναι έμπειροι και προσπαθούν να μας βοηθήσουν αρκετά. Αλλά η ομάδα αποτελείται κυρίως από νεαρούς παίκτες και ο μέσος όρος ηλικίας είναι χαμηλός. Οπότε πιστεύω δεν ξεχυλίζουμε από εμπειρία, αλλά προσπαθούμε να το καλύπτουμε με το πάθος και τη θέληση να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Οι έμπειροι παίκτες ποιοι είναι, Κώστα? Είναι ο... Τώρα έμπειροι... Και αυτοί ιδιαίτερα μεγάλοι δεν μπορείς να τους πεις, αλλά... Να μας πει την ηλικία των έμπειρων. Ο Στέφανος, ο Κανέλος, ο οποίος είναι... Ούτε αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, πώς, 26-27. Δεν είναι και αυτός ιδιαίτερα μεγάλος, να πούμε ότι είναι πολύ έμπειρος. Ο Μπρίλης, ο Γιάννης. Και ο Γιάννης, ναι, ο Μπρίλης, και αυτός στην ουσία είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από εμάς. Δύο νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι από τους έμπειρους, αλλά βλέπετε ότι είναι χαμηλός ο μέσος όρος. Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί. Ας πούμε πάνω από 27-28 είναι δύο άτομα, τρία. Να είναι ο Χάρης ο Θεοδωρίδης. Τώρα δεν μου έρχεται να σου πω κι άλλος μεγαλύτερο. Στο Λάκης, ο Άρης. Ναι, και ο Άρης. Αλλά ναι, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαστε, ότι ξεχυλίζουμε από εμπειρία, ναι. Λίγοι είναι οι παίκτες αυτοί. Και πώς είστε? Είστε μια παρέα, είστε φιλαράκια μεταξύ σας όλα οι παίκτες? Ναι, σίγουρα, αλλιώς... δεν θα μπορούσαμε να αποδώσουμε κιόλας. Άμα δεν είμαστε παρέα, δεν βγαίνει, φαίνεται και στο γήπεδο. Αφού είμαστε και μικρή ηλικία, τα βρίσκουμε αρκετά. Οπότε, ναι, αυτό δεν έχω κάτι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι σε εισαγωγικά έχουν μπει στο κλίμα της ομάδας και έχουμε δεθεί όλοι μαζί μεταξύ μας. Ωραία, Κώστα. Και το προπονητικό team, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο, τον ήξερες? Με αυτόν ανέβηκε η ομάδα για πρώτη φορά στην Αλφα Αθήνας, έτσι δεν είναι? Είχε φύγει, ξαναγύρισε ο Γιώργος και από φέτος προσθέθηκε και ο Γιώργος ο Τσομπανάκης. Είναι ένα δίδυμο. Για πες μου εσύ, πώς είναι η συνεργασία σου με αυτό το δίδυμο? Η συνεργασία είναι εντάξει, με τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο είμαστε στην ουσία 3 χρόνια μαζί, οπότε η συνεργασία μας είναι καλή. Φαίνεται κιόλας από τα χρόνια που είναι στην ομάδα. Και με αυτόν ανεβήκατε στην Α κατηγορία, Κώστα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Ναι. Και με τον Γιώργο τον Τζοπανάκη που ήρθε φέτος, επίσης η συνεργασία είναι πολύ καλή και αυτός έχει μπει στο κλίμα της ομάδας. Μας μιλάει, μας βοηθάει αρκετά. Και καταλαβαίνει κι αυτός ότι δεν είμαστε κι εμείς οι πιο έμπειροι και μιλάει και αναλόγως. Όπως και ο Γιώργος Οικονομόπουλος. Και μεταξύ μας τώρα, ποιος είναι ο πιο αυστηρός, Τσομπανάκης ή Οικονομόπουλος? Ποιος είναι ο πιο χαλαρός, ποιος είναι αυτός που φωνάζει περισσότερο από τους δυο? Αν κάνεις κάποιο λάθος, ποιος θα φωνάξει περισσότερο, ο Οικονομόπουλος ή ο Τσομπανάκης? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω να σας πω την αλήθεια κάποιον από τους δύο. Δηλαδή, ανάλογα την περίσταση και οι δύο μπορεί να φωνάξουν. Αλλά τώρα να πω ότι κάποιος είναι πιο αυστηρός από τους δύο, δεν νομίζω. Δηλαδή και δύο, για μένα το ίδιο μου φαίνονται και δύο. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, την άποψή σου θέλω για τον όμιλο. Είσαι στο δεύτερο όμιλο. Στην κορυφή είναι ο αθλητικός όμιλος Περιστερίου με 17 βαθμούς. Ακολουθεί ο Φολαρκός με 15. Αγία Παρασκευή με 14. Ο Ελυσιακός με 12. Τι εικόνα έχει σχηματίσει για τον όμιλο μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένας όμιλος που έχει αρκετές ομάδες
που είναι πολύ κοντά, δηλαδή μέχρι και τον Ηλυσιακό, όπως είπατε, πιστεύω ότι θα είναι οι ομάδες που θα παίξουν τον ρόλο ποια θα ανέβει. Εμείς έχουμε παίξει με το Περιστέρι και με το Χολαργό. Θεωρώ ότι είναι και οι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, με διαφορετικά στοιχεία η μία από την άλλη. Το Περιστέρι είναι μια πιο δυναμική ομάδα, μπαίνει στο γήπεδο, ξέρει τι ζητάει, θα το πάρει έστω με μισό μηδέν. Ο Χολαργός είναι μια διαφορετική ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, πάρα πολύ καλούς παίκτες, δουλεμένη ομάδα, με καλό προπονητή και είναι πιο τεχνική ομάδα και αυτή λόγω του ότι έχει ποιότητα, νομίζω ότι και αυτή παίζοντας καλό ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Αυτές οι δύο ομάδες δηλαδή που τις έπαιξα εγώ με διαφορετικά χαρακτηριστικά πιστεύω ότι θα είναι μέχρι τέλος που θα διεκδικήσουν. Τώρα έχουν το Ηλυσιακό και την Αγία Παρασκευή, δεν τις έχουμε παίξει, δεν τις ξέρω, αλλά παραδοσιακά και οι δύο οι ομάδες είναι ομάδες που κάθε χρόνο διεκδικούν για να κάνουν, να πάνε σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ειδικά ο Ηλυσιακός είναι ένα πάρα πολύ βαρύ όνομα. Εγώ σας είπα, προέρχομαι και από την Κεσαριανή και τον έχω πετύχει τον Ηλυσιακό σε μεγάλες κατηγορίες, Β' Εθνική, με χιλιάδες φιλάθλους κτλ. Θεωρώ ότι μόνο από το όνομα και μόνο ο Ηλυσιακός έχει ένα βαντάζ για να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι. Πιστεύω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι. Δίνω μια έτσι, προτεραιότητα, όπως είδα, δηλαδή το Χολαργό τον είδα πάρα πολύ καλό. Αν μπορέσουν και κρατηθούν ψηλά και δεν υπάρξουν άλλα προβλήματα, πιστεύω ότι θα είναι αυτή η ομάδα η οποία θα μέχρι τέλος θα διεκδικήσει με τον Ηλυσιακό μαζί. Κώστα, εσύ τι λες για τον Όμιλο? Όπως έχουμε δει και από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, είμαστε αρκετές ομάδες οι οποίες είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, όπως είπε και ο coach. Ωστόσο, ναι, αυτές, σε σχέση με τα παιχνίδια τώρα, σας λέω, με τις ομάδες που παίξαμε, ο Χολαργός και το Περιστέρι κάνανε τη διαφορά. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, τις άλλες ομάδες που δεν έχουμε παίξει, δεν έχω κάποια εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω, μόνο από τα αποτελέσματα ότι έχουμε δει. Αλλά φαίνεται ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες που, όπως είπατε και εσείς, Χολαργός, Περιστέρι, Ηλυσιακός και Αγία Παρασκευή είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν και θα πάνε για την άνοδο. Είναι κάποια ομάδα, Γιώργο, που την θεωρείς έκπληξη? Δεν την υπολόγιζες και... Όχι, μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να με έχει εκπλήξει. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι... πάνω κάτω εκεί είναι. Εγώ πιστεύω τα σούρμενα ότι ίσως να έπρεπε να είναι λίγο πιο ψηλά, γιατί θεωρώ ότι βάση παιχτών θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο ψηλά. Και επίσης και το παλαιό Φάληρο που το παίξαμε αντίπαλος, δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα του είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, δεν δουλεύω την ομάδα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά βάση ρόστερ και έτσι όπως είναι τα παιδιά που παίξανε μαζί μας, θεωρώ ότι και αυτούς λίγο τους αδικεί. Όχι ότι θα μπορούσαν να πάνε για την πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι η βαθμολογική του συγκομιδή θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη σε αυτές τις δύο ομάδες. Κώστα, ποια ομάδα σας δυσκόλεψε περισσότερο, ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τις 7 ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής? Δύσκολη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι θα πω το... Ο Χολαργός, η τελευταία αγωνιστική, έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μείναμε και πίσω στο σκορ. Έπρεπε να καταφέρουμε να το γυρίσουμε. Νομίζω ότι παρόλο που και με το παλαιό Φάληρο δεν ήταν καλή η εικόνα μας και ήταν βαρύ το σκορ, νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι με το Χολαργό. Γιώργο, η διαιτησία... Πώς είναι μέχρι στιγμής, έχετε παράπονα σε κάποιο παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εξ αρχής δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία. Θεωρώ ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινα τα λάθη αυτά. Είναι ένα κομμάτι τη διαιτησία που την αφήνω στην άκρη, γιατί από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα γήπεδα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής έχω καταλάβει ότι δεν μπορείς να καταρχήν να αλλάξεις μια απόφαση ένα διαιτητή, δεν μπορείς να την αλλάξεις, και δεύτερον θεωρώ ότι και αυτή μπορεί, όπως εμείς λέμε,
οι προπονητές κάνουμε μια αλλαγή και λέμε θα μας βγει, δεν θα μας βγει, ή βλέπουμε ένα στήσιμο της ομάδας μας για το συγκεκριμένο αγώνα κάπως διαφορετικό, έτσι και εκείνοι βλέπουν μια φάση την οποία τη βλέπουμε και εμείς, αυτοί την κρίνουν λίγο διαφορετικά, εμείς την κρίνουμε λίγο διαφορετικά, αλλά πάντα υπερισχύει η άποψη του διαιτητή. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε παράπονο. Ωραία. Τώρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος, έχετε δώσει κάποιο πρόγραμμα να τηρήσουν οι παίκτες όσο μπορούν? Ναι. Δίνουμε καθημερινά κάποιο πρόγραμμα και δίνω καθημερινά πρόγραμμα γιατί θέλω να βλέπω τα παιδιά, να έχω ένα feedback από τα παιδιά πώς βγαίνει το πρόγραμμα, ποιοι το έχουν κάνει το πρόγραμμα αυτό. Πώς γίνεται το μελέτη? Είμαστε σε επικοινωνία με τα παιδιά, σε καθημερινή επικοινωνία, να δούμε αν βγάλανε το πρόγραμμα, αν τους ενόχλησε κάτι, αν το βγάλανε. Οι περισσότεροι τώρα με τα smartwatch μπορούν και έχουν παλμογράφο επάνω, οπότε τους δίνω εγώ κάποιες κατευθύνσεις σε ποιους παλμούς θέλουμε να δουλέψουν και ανάλογα μιλάμε και μου λένε αν βγήκε εύκολα, δύσκολα ή τι τους δυσκόλεψε περισσότερο και ανάλογα προσαρμόζω και το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο με το γήπεδο. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Κώστα, και αν είναι παραπάνω... Ναι, ήθελα να πω ότι αν είναι παραπάνω από τις 30 του μήνα η επιστροφή μας στα γήπεδα, τότε θα πρέπει οι ενώσεις να δουν και να μας δώσουν και ένα εύλογο χρονικό διάστημα πάλι μέχρι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, για να μπορέσουμε λίγο να ξαναφέρουμε τα παιδιά σε μια κατάσταση που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο 90 λεπτό. Δεν θα μπορούν, αλλά τέλος πάντων στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θέλει προσοχή, διότι μπορεί να υπάρξουν και τραυματισμοί, έτσι. Ένας μήνας αποχής έχεις χάσει ουσιαστικά ό,τι πήρες. Δηλαδή τώρα τα παιδιά, αν δεν ακολουθούν το πρόγραμμα, είναι σαν να ξεκινάνε ξανά πάλι προετοιμασία από την αρχή. Άρα εμείς πρέπει να μπούμε πάλι σταδιακά, να προσέξουμε για τραυματισμούς και όλα αυτά. Είναι πάλι από την αρχή χτίσιμο της ομάδας. Κώστα, πώς είναι η ζωή χωρίς το ποδόσφαιρο? Πώς νιώθεις? Είναι δύσκολο. Όταν είσαι και σε ένα πρόγραμμα, έχεις προπόνηση και ξαφνικά όλο αυτό σταματάει και πρέπει να είσαι στην ουσία άλλη μέρα μέσα στο σπίτι, είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, με τις οδηγίες του coach που είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία, όπως είπε, προσπαθούμε όσο γίνεται να κρατιόμαστε σε μια καλή φυσική κατάσταση και ελπίζουμε, όπως είπε, να είναι ένας μήνας, γιατί άμα είναι παραπάνω θα υπάρξει πρόβλημα στην περίοδο προσαρμογής μας πάλι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε στην ουσία, όπως είπε, πάλι μια προετοιμασία από την αρχή. Πώς περνάει ο χρόνος τώρα στην περίοδο της καραντίνας, Κώστα? Τι κάνεις, πώς περνάς το χρόνο σου? Εγώ ασχολούμαι και λίγο με τη σχολή, έχω κάποια μαθήματα, είμαι στη Γυμναστική Ακαδημία της Αθήνας. Ειδικότητα? Έχω τελειώσει ειδικότητα από ποδόσφαιρο. Άρα, για προπονητής αύριο μεθαύριο, όταν τελειώσεις. Ναι, σιγά σιγά θα ξεκινήσει και στα αναπτυξιακά τμήματα της ομάδας. Είμαι στα K10 προπονητής και σιγά σιγά, ναι, θα προσπαθήσουμε. Δύσκολη ηλικία για να προπονήσεις τα παιδιά, έτσι δεν είναι, Κώστα? Εντάξει, πρέπει να έχεις τον τρόπο σου. Άμα έχεις τρόπο να μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τα παιδιά, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η ηλικία. Πρέπει απλά να βρεις το κουμπί τους, να το πω έτσι. Ωραία. Γιώργο, με τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο είστε φιλαράκια. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξατε και συμπαίκτες? Τον είχα ποδοσφαιριστεί εγώ στο Πόρτο Ράφτη, ανεβήκαμε κατηγορία. Τον είχα center for. Ήμουν ένα προπονητής εγώ, παίχτης ο Γιώργος. Μου το είχες πει όταν είχα έρθει στην προετοιμασία, ναι. Δεν θυμάμαι τι μου είχες πει, αν ήταν καλός ή όχι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε ένα στοιχείο που σήμερα σπανίζει στα γήπεδα. Είχε το εύκολο γκολ.
Έβλεπε δίχτυα δηλαδή. Δεν ήταν από τα center forward να κυνηγάνε, να μαρκάρουν, να τρέχουν, να κάνουν, αλλά έπαιρνε την μπάλα τρεις φορές, η μία στα δίχτυα. Είχε τον γκολ. Και πώς είναι η συνεργασία σου μαζί του τώρα, ποιος έχει το πάνω χέρι? Κοιτάξτε, εμείς με τον Γιώργο είμαι πάρα πολλά χρόνια φίλος. Δεν το βλέπουμε έτσι και με συναδέλφους που μιλάμε και ρωτάνε, γιατί πάντα μια συνεργασία είναι δύσκολη. Δεν το βλέπουμε έτσι καθόλου. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη συζητάμε όλη την εβδομάδα και βάζουμε κάτω και για το... Δεν υπάρχει ο εγωισμός στο εγώ, κοιτάμε τον κένταυρο. Αυτό είναι. Εγώ μπορεί να του πω ότι Γιώργο, εγώ βλέπω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνος μου λέει το άλλο. Και μέσα από τη συζήτηση και από την προπόνηση βλέπουμε, γιατί το λειτουργούμε στην προπόνηση αυτό το κομμάτι, και βλέπουμε στην προπόνηση αν μας βγαίνει ή δεν βγαίνει. Άρα η προπόνηση, το γήπεδο είναι αυτό που θα δείξει ποια από τις δύο τακτικές θα ακολουθήσουμε ή ποιον παίχτη θα βάλουμε εκεί που πρέπει να βάλουμε. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά και δεν έχουμε τέτοιες. Είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία. Όπως καλή συνεργασία είναι και με όλους τους παίκτες, με όλα τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, καλοί χαρακτήρες. Έχουν γαλουχηθεί μέσα στον κένταυρο τα περισσότερα παιδιά. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή, που είπε τώρα τα έμπειρα που είπε ο Κώστας προηγουμένως, είναι 23-24 χρονών. Δεν είναι μεγάλοι παίχτες. Οπότε υπάρχει μια φιλοσοφία και τα παιδιά την έχουν δεχθεί και. Όποιος έρχεται τώρα αναγκαστικά ενσωματώνεται στη φιλοσοφία αυτή του κεντάβρου. Και ο Γιώργος ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις στην Αθήνα και στην ομάδα μέσα και έτσι κυλάει καλά η συνεργασία μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν μετάνιωσα δηλαδή για την επιλογή μου καθόλου. Έχει ανέβει και το επίπεδο το δικό σας των προπονητών. Ξέρω και εσύ είσαι στο σύνδεσμο προπονητών Ανατολικής Αττικής, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ανατολικής Αττικής, ναι. Έχει ανέβει σίγουρα. Είμαι στο Δέλτα Σήμα, ναι. Είμαι στο Δέλτα Σήμα με τον Πέτρο τον Τζιγκούλη, με τον Ανδρέα τον Σκουβαρά, με τον Γιώργο τον Τζούνι, με τον Κοσμά. Είμαστε αρκετά παιδιά. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Μέχρι πέρσι κάναμε και κάποια σεμινάρια. Σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο των προπονητών και κάθε χρόνο θα ανεβαίνει και περισσότερο, γιατί οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές που εάν δεν τις ακολουθείς. Εγώ κάθε χρόνο παρακολουθώ σεμινάρια και διαδικτυακά και πρόσφατα μάλιστα παρακολουθήσαμε στον κένταυρο και για, σεμινάριο για πρώτες βοήθειες. Πρέπει συνέχεια να ενημερώνεσαι και να μορφώνεσαι, διαφορετικά σε περνάει το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός εξελίσσεται καθημερινά και είναι καλό αυτό, εγώ πιστεύω, είναι πολύ καλό. Έχει ανέβει και το επίπεδο των παιδιών μεταξύ μας, δηλαδή δύσκολα θα δεις δύο προπονητές να τσακωθούν στον πάγκο αντίπαλοι. Πάντα υπάρχει μία αλληλεγγύη. Και θεωρώ ότι είναι καλό αυτό. Ωραία. Τώρα, και από τους παίκτες, είπες ότι είσαι ευχαριστημένος, δηλαδή, από την προσπάθειά τους και από τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις. Υπάρχει καθολική συμμετοχή των παίκτων στις προπονήσεις, Γιώργο? Κοιτάξτε, στον κένταυρο είναι ακριβώς η φιλοσοφία η οποία λέω εγώ για το εραστηχνικό σωματείο. Ο κένταυρος είναι ένα σωματείο που στελεχώνεται από παιδιά δικά του. Έχουμε 22 παιδιά στην αντρική ομάδα, τα 19 είναι από τις ακαδημίες του. Πληρώνονται, παίρνουν μόνο βενζίνες 2-3 παιδιά που έρχονται από μακριά και όλα τα άλλα τα παιδιά είναι αφιλοκερδός και είναι εκεί. Είναι δηλαδή από τις 4 προπονήσεις και στις 4 προπονήσεις. Και είναι και δύσκολη ώρα. Κάνουμε 8.30 ώρα το βράδυ προπόνηση. Και είναι όλα τα παιδιά εκεί. Δεν λείπει ούτε ένα παιδί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να μου επιτρέψεις να πω ότι πιστεύω ότι ο κένταυρος, εκεί που είπαμε για τη συγκομιδή, να σου πω λίγο ότι είχαμε 5 τραυματισμούς, 4 τραυματισμούς πάρα πολύ σοβαρούς. Δεν έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς, αλλά μια κακοδαιμονία. Έχουμε αρκετά σπασίματα στην ομάδα. Σε άσχετες. Να μου τους... Δηλαδή, ο Χριστοδουλάκης, ο Άρης, το παιδί, παραμονή του αγώνα που θα πέσαμε κύπελο, στην τελευταία τους έβαλαν να εκτελέσουν πέναλτι και εκτελεί το τελευταίο πέναλτι ο ένας θερματοφύλακας στον άλλον και χτυπάει το πόδι του κάτω μόνος του και σπάει το
στο μετατάσιο. Είναι έξω 2 μήνες το παιδί. Ο Αρτάν έκανε ένα παιδί, έκανε ένα τάκλιν στο Βύρονα, έπαθε στο γόνατο έσω έξω πλάγιο. Ο Σταματόπουλος στο παιχνίδι του Μικρασιατικό έπεσε σε μια φάση, έσπασε το χέρι του, έβαλε λάμα. Ο Μάργαρης ο Δημήτρης μόνος του στο σπίτι του έσπασε τον πόδι του. Δηλαδή έχουμε 4 τραυματισμούς που είναι, αυτοί που σας είπα τώρα είναι βασικοί ποδοσφαιριστές της ομάδος και βοηθάνε πάρα πολύ στην ομάδα. Θα ήμασταν πιστεύω τελείως διαφορετικοί αν είχαμε αυτά τα παιδιά μαζί μας. Βέβαια ευτυχώς ο πρόεδρος με κάποιες κινήσεις συντονισμένες και σε συνεννόηση με τον Οικονομόπουλο και με εμένα κάναμε κάποιες μεταγραφές για να μας βοηθήσει, γιατί αυτά τα παιδιά που σας είπα τώρα θα αργήσουν, θα κάνουν 2-3 μήνες να επανέλθουν. Και μετά θα θέλουν και χρόνο από θεραπεία, από κατάστασης, επανένταξης. Οπότε προχωρήσαμε σε 2 μεταγραφές που ήδη δείχνουν ότι θα μας βοηθήσουν στην πορεία. Μπορείς να μου αναφέρεις σε ποιες... Ναι, πήραμε τον Γαλανάκη τον Γιώργο, τον τερματοφύλακα το μικρασιατικό, το οποίο αυτό το παιδί εγώ το ήξερα από τα καλύβια όταν έπαιζε. Τον είχα παρακολουθήσει, ήξερα ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Και μόλις έμαθα ότι έμεινε ελεύθερος από το μικρασιατικό, τον πρότεινα στον πρόεδρο και το συζητήσαμε και το παιδί έκλεισε σε εμάς. Και ήδη στα 2 παιχνίδια που έχει παίξει μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και το άλλο το παιδί που ήρθε πρόσφατα είναι ο Ζαφυρόπουλος από το Χολαργό, το κεντρικός αμυντικός. Ζαχαρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Που και αυτός έπαιξε εναντίον της πρώην ομάδας λίγο ένα τέταρτο στο τέλος, που και η μπάλα εκείνη τη στιγμή έκαιγε, αλλά μας έδειξε ότι θα μας βοηθήσει και αυτός με την εμπειρία του να μπορέσουμε, γιατί εκεί έχουμε ένα πρόβλημα ύστερα τον τραυματισμό του Αρτάν που είχαμε. Μάλιστα. Κώστα, ποιος θα είναι ο στόχος του Κένταβρου στο πρωτάθλημα στη συνέχεια όταν έχουμε πάλι την επανέναρξη? Κοιτάξτε, δεν έχουμε θέσει η παραμονή στην Α κατηγορία. Φυσικά. Εμείς αυτό που έχουμε πει εξ αρχής από την προετοιμασία είναι ότι θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν έχουμε θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο τώρα, τριάδα, πεντάδα. Εμείς θέλουμε να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να πηγαίνουμε να δίνουμε το 100%. Άμα μπορούμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, να το κερδίζουμε. Αλλιώς, τουλάχιστον την ισοπαλία. Δεν έχουμε θέσει δηλαδή ούτε οι προπονητές, ούτε η διοίκηση κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Απλά έχουμε πει ξεχωριστά να πηγαίνουμε, άμα μπορούμε να κερδίσουμε, αλλιώς το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε από κάθε παιχνίδι. Πιστεύεις ότι θα κινδυνεύσει ο Κένταβρος? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά πιστεύω ότι με το ρόστερ που έχουμε και τις εμφανίσεις που έχουμε κάνει, νομίζω πως όχι, δεν θα κινδυνεύσουμε φέτος. Θα πάμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Coach? Ναι, για το αν θα κινδυνεύσουμε. Ναι, και ποιος θα είναι ο στόχος? Ναι, και αν... Κοιτάξτε, εμάς ο στόχος μας είναι στην αντρική ομάδα φέτο να ενταχθούν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά από την ΚΑΠΑ 18. Αυτός είναι ο σκοπός μας, εμείς σαν προπονητές. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να είναι εις βάρος αντρικής ομάδος και η ομάδα να είναι στο όριο του υποβιβασμού. Εμείς πιστεύουμε ότι η ομάδα θα τερματίσει αρκετά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και θα κοιτάξουμε αν μπορέσουμε να εντάξουμε, να δώσουμε χρόνο συμμετοχής δηλαδή σε 2-3 παιδιά ακόμα από την ΚΑΠΑ 18, ούτως ώστε του χρόνου να τους έχουμε ακόμα πιο έτοιμους. Για μας αυτό θα είναι μια χρονιά πολύ πετυχημένη. Η συνεργασία σου μέχρι στιγμής με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον Μανώλη Μανίκα, Γιώργο? Ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο, ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Είναι άψογη η συνεργασία μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τις απόψεις του και είναι καλό αυτό να έχει τις απόψεις του, ακούει τις δικές μας απόψεις. Σίγουρα αν εμείς θέλουμε μία φορά το καλό του Κένταβρου, ο πρόεδρος το θέλει περισσότερο, γιατί αν ξέρω και καλά νομίζω είναι η ομάδα που την έχει δημιουργήσει εκείνος, άρα την αγαπάει σαν παιδί του. Η συνεργασία είναι άψογη, δεν έχουμε, γιατί και οι δύο έχουμε ένα κοινό σκοπό, να παρουσιαστεί ο Κένταβρος όσο δυνατόν πιο έτοιμος για το πρωτάθλημα. Και φυσικά, όπως είπαμε, η φιλοσοφία αυτή των νέων παιδιών.
Πώς θα παρακολουθείς και άλλες ομάδες, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα? Εννοείται τώρα από υψηλό επίπεδο ή από άλλες? Ναι, από Super League, από το εξωτερικό. Τι παρακολουθείς, τι σου αρέσει? Κοιτάξτε, από Super League εγώ υποστηρίζω την ΑΕΚ. Από το εξωτερικό κυρίως μου αρέσει πιο πολύ να βλέπω το ισπανικό πρωτάθλημα και υποστηρίζω την Βαρσελόνα. Βαρσελόνα. Και αγαπημένους σου παίκτες? Αγαπημένους παίκτες, εντάξει. Τώρα εντάξει, Μέση και Ρονάλντο δεν τους βάζουμε μέσα στη συζήτηση. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που... Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα Μέση και Ρονάλντο, ποιον θα διαλύεις? Σίγουρα το Μέση. Το Μέση. Πιστεύω ότι για πολύ λίγο, ίσως είναι λίγο... Εμένα τουλάχιστον, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο για... στις λεπτομέρειες λίγο καλύτερο. Λίγο καλύτερο. Ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής της ομάδας είναι ο Γιάννης Ομπρίλης. Έχει βάλει 3 γκολ. Ναι, ναι. Μαζί με το Θανάση Θεοδωρίδη, άμα βάλουμε και το κύπελλο. Ποιος είναι ο καλύτερος, αν έπρεπε να κρίνεις? Εννοείται τώρα σαν σκορέρ? Σαν σκορέρ, ναι. Εντάξει, ναι, πιστεύω αφού παίζει και μπροστά, πιστεύω ότι είναι ο Γιάννης ο Μπρίλης. Κώστα, αν έπρεπε να ψηφίσεις έναν παίκτη, ο οποίος ήταν ο καλύτερος και στα 7 παιχνίδια, είχε θετική παρουσία, συνολική εικόνα, θα ψήφιζες κάποιον, θα ξεχώριζες έναν παίκτη? Πιστεύω ότι είναι πάντα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο που είπαμε και πριν. Δηλαδή και ο Γιάννης ο Μπρίλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με τον τρόπο παιχνιδιού του και με τα γκολ που έχει βάλει. Αλλά και ο Θανάσης Θεοδωρίδης παίζει σε μια θέση στην οποία δεν είναι η φυσική του και έχει ανταπεξέλθει σχεδόν άψογα. Δεν ξέρω. Άμα έπρεπε να ψηφίσω, θα ήμουν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, αλλά δεν ξέρω ποιον θα ψήφιζα. Ωραία. Γιώργο, να δούμε πότε με το καλό θα επιστρέψουμε. Ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ αυτό εύχομαι να 30 του μήνα να επανέλθουμε στα γήπεδα, τουλάχιστον για τις προπονήσεις. Τουλάχιστον προπονήσεις 30 του μήνα να ξεκινήσουν. Για μένα θα ήταν ευχής έργων αυτό. Και ας πάει λίγο πιο μετά, ας πούμε, το πρωτάθλημα. Αλλά οι προπονήσεις, όταν αν περάσει το διάστημα αυτό, τότε όλες οι ομάδες θα έχουν πρόβλημα. Για σένα πώς είναι αυτή η περίοδος της καραντίνας, πώς θα την περάσεις, χωρίς να πηγαίνεις στο γήπεδο, κάτι που το κάνεις καθημερινά τόσα χρόνια? Ναι. Για μένα, εντάξει, το πρωί επειδή είμαι σε ένα σχολείο, δουλεύω στο σχολείο, οπότε έχω απασχόληση. Το απόγευμα κάνω προπόνηση μόνος μου. Βγαίνω και τρέχω στον δρόμο ή πάω για περπάτημα, κάτι κάνω, δραστηριοποιούμε, δεν μπορώ να κάτσω, δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι δηλαδή για να κάθομαι. Κάτι κοιτάω να κάνω μόνος μου. Έχεις παρακολουθήσει κάποιες ομάδες, πήγες σε κάποια παιχνίδια, είτε στην Εψανά, είτε στο πρωτάθλημα της Έψα, έχεις παρακολουθήσει κάποιους αγώνες? Όχι τώρα, λόγω του ότι δεν ήταν ανοιχτές οι κερκίδες και τα λοιπά, σε κάποια γήπεδα που είχα διαπερθεί να πάω, δεν αφήνανε να μπούμε μέσα. Και δεν έτυχε να έχω παρακολουθήσει ομάδες. Ό,τι βλέπω βαθμολογικά και από τα αποτέλεσματα που φέρνουν, δηλαδή. Δεν έχω δει άλλες ομάδες. Κώστα, ο Κένταυρος έχει πολύ καλή ακαδημία, έτσι, που αρκετά παιδιά που μπορεί αύριο να προωθηθούν στο ανδρικό τμήμα, όπως εσύ. Και έχει αναδείξει και πολλοί παίκτες οι οποίοι παίζουν τώρα και σε επαγγελματικές κατηγορίες, Κώστα. Από το Κένταυρο που έχουν ξεκινήσει. Ναι, ναι. Ο Κένταυρος είναι από τις ομάδες που βασίζεται πολύ στην ακαδημία, στις ακαδημίες του και στα παιδιά, και να προωθήσει παιδιά από τις ακαδημίες του. Και όπως είπατε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν φτάσει να παίζουν σε επίπεδο Super League που έχουν προέλθει από τις ακαδημίες μας, όπως είναι ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Και αυτή τη στιγμή, άλλα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, και ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη. Ναι, 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 ήταν και αυτό στην ομάδα, ναι. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται ακριβώς, νομίζω είναι στο εξωτερικό για σπουδές.
και ο Νικολιάς νομίζω, που τώρα δεν θυμάμαι, είναι στη Super League, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα όμως. Αλλά ναι, έχει προωθήσει αρκετούς. Είναι και ο Σκιαδαρέσης, ο οποίος έφυγε πέρυσι και έχει πάει στις Ακαδημίες της ΑΕΚ. Γενικά βασίζεται πολύ στα νέα παιδιά ο Κένταυρος και προωθεί όσο μπορεί τις Ακαδημίες του. Είναι ένα κίνητρο και για τα νέα παιδιά, ότι και αυτοί μπορούν να το κάνουν, αφού το έκαναν και τα παιδιά που ανέφερες. Ακριβώς, ναι. Έχουμε και τώρα, δηλαδή, από την ΚΑΠΑ 18, έχουμε αρκετά παιδιά που έρχονται και κάνουν προπονήσεις και ένα-δύο παιδιά έχουν πάρει και συμμετοχές από την ΚΑΠΑ 18 σε κάποια παιχνίδια. Εσύ, Κώστα, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, ποια είναι η άποψη σου για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, πώς είναι οι αγωνιστικοί χώροι, τα γήπεδα, είσαι ικανοποιημένος? Εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναβαθμιστεί τα γήπεδα, δηλαδή αγωνιστικοί χώροι, ο Τάπητας κάτω έχει αναβαθμίσει στα περισσότερα γήπεδα των ομάδων. Σε εμάς δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Περιμένουμε από το Δήμο κάθε χρόνο να γίνει αυτή η αλλαγή. Αλλά ναι, οι περισσότερες ομάδες από όσο έχουμε παίξει δηλαδή μέχρι στιγμής και φέτος και πέρυσι, τα γήπεδά τους είναι καινούργια και μας αρέσει και εμάς να παίζουμε σε καινούργια γήπεδα. Γιώργο, να ρωτήσω και σένα αν υπάρχουν ταλέντα στον Κένταυρο. Ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχουν αρκετά ταλέντα και σε όλα τα τμήματα, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα τμήματα. Από το τμήμα δηλαδή που είναι ο Κώστας, από K10 και K12, K14, K16, έχει σε όλα έχει ταλέντα. Είσαι στην Ακαδημία, Γιώργο? Δηλαδή, έχω και την K18, εγώ προπονώ και την K18. Και έτσι είμαι από νωρίς στο γήπεδο και βλέπω και τα υπόλοιπα παιδιά που προπονούν τις ομάδες τους και έχουμε αρκετά, βλέπω και παιχνίδια των άλλων ομάδων. Έχουμε αρκετά ταλέντα και ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως για την ΚΑΠΑ 18. Έχουν παίξει σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως είναι ας πούμε στο Μικρασιατικό, παίξανε παιδιά του 2005 μέσα, του 2004-2005. Και στο παιχνίδι με το Χολαργό, ο παίκτης που ξεκίνησε στη βασική εντεκάδα ήταν και αυτός του 2004, ο Χρήσου. Δηλαδή βάζουμε παιδιά αρκετά μικρά που έχουν ταλέντο και πιστεύουμε και πήγε και πάνε και πάρα πολύ καλά. Γιατί πιστεύουμε ότι το πάθος είναι αυτό που θα δώσει το κίνητρο στον ποδοσφαιριστή, όσο μικρός και αν είναι, να ανταπεξέλθει στη διαφορά με την ηλικία του μεγαλύτερου παίκτη. Κώστα, αν θα πόνταρες σε κάποια ομάδα ότι αυτή θα τερματίσει πρώτη στο τέλος της σεζόν, σε ποια ομάδα θα πόνταρες? Τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή, από τη στιγμή που έχουμε παίξει μόλις 7 αγωνιστικές, δεν έχουμε δει όλες τις ομάδες. Θα σας πω ότι από αυτές τις ομάδες που παίξαμε τουλάχιστον, γιατί δεν έχω καθόλου εικόνα από τις υπόλοιπες, ότι ο Χολαργός ήταν, πιστεύω, ένα σκαλοπάτι πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή σε όλες τις γραμμές ήταν οι παίκτες αρκετά καλοί, βγάζαν αυτοματισμούς. Πιστεύω ότι από αυτές που έχουμε παίξει ο Χολαργός ήταν η καλύτερη ομάδα. Γιώργο? Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα. Το είπα και προηγουμένως στην εισαγωγή μου. Θεωρώ ότι από τις ομάδες που έχουμε παίξει ο Χολαργός είναι η πιο καλή ομάδα με καλούς παίκτες, δουλεμένη, καλός προπονητής, δουλεμένη ομάδα. Θεωρώ αυτή και πιστεύω εγώ λόγω και του ονόματος, όπως σας είπα, ότι και ο Ηλυσιακός πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν. Δηλαδή πιστεύω και ότι ο Ηλυσιακός λόγω ονόματος, λόγω περιοχής, ότι θα είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσει. Ωραία. Κάτι άλλο έτσι, Γιώργο, θα ήθελες κλείνοντας να προσθέσεις κάτι που δεν... Όχι, να ευχηθώ να τελειώσει αυτό το πράγμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά για, για όλους μας, να ξαναμπούμε όλοι σε μια κανονικότητα, γιατί δεν είναι ωραίο να μην υπάρχουν οι δουλειές, να μην υπάρχει ο κόσμος στο δρόμο, και κατ' επέκταση και να ενεργοποιηθούμε πάλι στον αθλητισμό, γιατί για μας είναι οξυγόνο ο αθλητισμός. Και όσο μένουμε μακριά, είναι άσχημο. Αυτό, να ευχηθώ όσο πιο σύντομα στα γήπεδα. Κώστα, εσύ στέλνεις μήνυμα για άθληση? Στέλνω, ναι. Ελπίζω κι εγώ, όπως είπε και ο coach, να γυρίσουμε κάποια στιγμή στην καθημερινότητα, να ξεπεραστεί όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον ιό και να μπορέσουν επιτέλους να γυρίσουν και οι φίλαθλοι στα γήπεδα που λείπουν πάρα πολύ. Και γενικά από όλες τις καθημερινότητές μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και ο Κένταυρος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να έχει μια ακόμη καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα, να βρεθεί ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Ευχαριστούμε πολύ και να τα πούμε στα γήπεδα. Στα γήπεδα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.